Καλησπέρα, είναι Πέμπτη, είναι η εκπομπή Ταξιδεύοντας στον κόσμο με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και σήμερα έχω τη χαρά να παρουσιάσω ένα πολύ ωραίο θέμα, ειλικρινά περίμενα πάρα πολύ καιρό. Όπως ίσως έχετε ενημερωθεί, το θέμα είναι Κρήτη και Πόντος Μίτσανε. Υπό άλλες συνθήκες, σήμερα θα σας είχαμε μία μεγάλη έκπληξη, θα ήταν οι δύο λίρες εδώ. Δεν τα καταφέραμε, δεσμεύομαι ότι κάποια στιγμή αυτό θα συμβεί στο στούντιο, όπως παλιότερα θυμούνται οι φίλοι και ακόλουθοι της εκπομπής. Έχουμε κάνει εδώ ωραία αφιερώματα. Όμως, σε αυτό το ωραίο ταξίδι της παράδοσης, δεν θα μπορούσε να μην είμαι κοντά μας ο αγαπητός Χρήστος Καζατζίδης, ταμείας του Ιδιωτικού Συμβουλίου και μέλος της Χορευτικής Ομάδας της Ένωσης Ποντίων, Νέας Μήνης, Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου, Μαύρη Θάλασσα. Καλησπέρα κύριε Καζατζίδη, καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα Παναγιώτη και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μας τιμή, που είναι και η πρώτη φορά που έρχεσαι στο σπιτικό μας, να το πούμε έτσι, έχοντας περάσει αρκετοί από το Σύλλογο της Ένωσης Ποντίων η Μαύρη Θάλασσα. Την καλησπέρα στην Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Ένωση Κριτών Αγίου Δημητρίου που δυστυχώς δεν κατάφεραν να είναι κοντά μας, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως με μια ματινάδα. Δύο τόποι που αφήσανε ιστορία στον πλανήτη είναι ο Πόντος ο Τρανός και η Βορσασμένη Κρήτη. Λαοί περήφανοι οι Κρήτες και οι Πόντοι αγαπούν με πάθος την παράδοσή τους και τον τόπο που τους γέννησε. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ομοιότητες στο γλωσσικό ιδίωμα, τα ήθη, τα έθιμα, τη φορεσιά, τη μουσική, τη λύρα και το χορό, αλλά και την καρδιότητα στη φιλοξενία τους. Μια σύντομη ματιά στην ιστορία μας δείχνει ότι οι ομοιότητες που έχουν δεν είναι τυχαίες. Το 960 μετά Χριστόν, όταν ο Νικηφόρος Φωκάς ανέλαβε επικεφαλής της εκστρατείας για την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Σαρακινούς, οι πρώτοι Πόντοι εγκαταστάθηκαν στο νησί και ο ποντιακής καταγωγής Νίκωνας, ο μετανοήτη, ανέλαβε τη θρησκευτική στήριξη, αναμόρφωση και τον επαναχριστιανισμό του νησιού. Βλέπουμε δηλαδή, Χρήστο μου, ότι εδώ και αιώνες η σχέση είναι μεγάλη, η ιστορία το αποδεικνύει, βλέπουμε ότι υπάρχει το δέσμο, βλέπουμε ομοιότητες ακόμη πάνω χάρη στην ανδρική φορεσιά με τη βράκα, σε κάποιες ιδιωματισμούς της κρητικής γλώσσας που έχει ρίζες από την ποντιακή, είναι μικρές διαφορές που συναντάμε είναι η λύρα και στις δύο περιοχές, με διαφορετικές χορδές βέβαια. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι και οι δύο περιοχές, αλλά και οι δύο, ας το πω, και οι Κρήτες και οι Πόντοι, να το πω έτσι καλύτερα, έχουν κοινά σημεία αναφοράς που τους δένουν. Ας πούμε όμως ακόμη μια μαντινάβα για να έτσι να ζεστάνουμε το κλίμα. Θέλεις να πεις? Βεβαίως. Στον πόντο έχω την καρδιά, μα στο μυαλό την Κρήτη. Το ένα μου πόδι σου μελά, το άλλο ψιλορίτη. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι αρχίζει και ζεσταίνει το κλίμα. Επειδή εδώ αγαπάμε την παράδοση και το ξέρω ότι και εσύ ασχολείσαι χρόνια και ως μέλος της χορευτικής ομάδας της Ένωσης Ποντίων Μαύρη Θάλασσα, θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για την Ένωση Ποντίων η Μαύρη Θάλασσα, πότε δημιουργήθηκε, τις δραστηριότητες γενικά, και ξέρω ότι είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει ξεπεράσει και τα σύνορα. Θα ήθελες λίγο να μας ενημερώσεις? Βεβαίως. Ο σύλλογός μας ιδρυθεί το 1988
Έχει πολλαπλές δράσεις πολιτιστικές αλλά και σε εξωτερικό ενημέρωσης του κοινού σε θέματα ποντιακής ιστορίας για τα ήθη και τα έθιμα του πόντου αλλά και για την ανάδειξη του πάγιου αιτήματός μας για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Ο σύλλογός μας έχει συμμετάσχει σε δύο φεστιβάλ του εξωτερικού στην Πρατισλάβα και στην Κίνα όπου αναδείξαμε το θέμα της γενοκτονίας και της προστασίας της ιστορίας από τους παραχαράκτες και παράλληλα τιμήσαμε τους προγόνους μας χορεύοντας την 100η επέτειο της γενοκτονίας 19 Μαΐου 2019 στο Σινικό Τείχος. Επίσης έχουμε εντός των συνόρων χορευτική ομάδα η οποία έχει πρόβες κάθε Κυριακή στο 3ο, 13ο Δημοτικό Άνω Νέα Σμύρνη, Αρτάκη και Αιγαίου, από 5.30 έως τις 10. 5.30 με 7.30 είναι το χορευτικό αρχαρίων και προχωρημένων με χοροδιδάσκαλο τη Χρυσοχοίδου Ράνια. 7.30-8.30 είναι το παιδικό χορευτικό, το οποίο το έχει αναλάβει η Έλενα Τσιμαχίδου. Και 8.30 με 10 είναι το τμήμα παραστάσεων που έχει αναλάβει ο Παναγιώτης Μιστακόπουλος. Την καλησπέρα στους χοροδιδασκάλους. Να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως. Γιατί αν δεν τα πούμε, μετά δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το σύλλογο. Επίσης, έχουμε χοροδία, δανειστική βιβλιοθήκη. Ο σύλλογος συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις των Δήμων μας, δηλαδή Αγίου Δημητρίου, Νέα Σμύρνη. Παλαιότερα είχαμε Δάφνη, αλλά επεκταθήκαμε και στον Παλαιό Φάληρο τώρα. Είστε ασυγκράτητοι. Είστε ασυγκράτητοι. Να δούμε πού θα πάμε μετά. Ο σύλλογός μας πάντα προσπαθεί να κάνει σεμινάρια ιστορίας για να... Με μια ευαισθησία που έχει η γραμματέα σας, η κυρία Τσιμαχίδου. Είναι τελειωμανής η κυρία Τσιμαχίδου, τι να κάνουμε, είναι... θέλει να... είναι όλα under control. Είναι εντάξει. Πάντως το αποτέλεσμα που πετυχαίνει είναι πάντα καλό. Εγώ θέλω να πω και την καλησπέρα στη Δέσποινα Κανάκη Χρυσοχοίδου, η οποία έχει συμβάλει, θα πούμε που στην επόμενη εκδήλωση που ετοιμάζεται. Βεβαίως. Το Σάββατο 2 Ιουλίου, στο γήπεδο Αγίου Δημητρίου, χωρητικότητας πάνω από 2.000 άτομα, θα γεμίσει ασφιχτικά με Κρήτες και Πόντιους στα πλαίσια της πρώτης εκδήλωσης φιλίας Ποντίων και Κρητικών. Τη μουσική για τα ποντιακά θα την αναλάβει ο Ιωακιμίδης Ανέστης, Κατσότης Περικλής, Ιωσιφίδης Γιώργος και Ιωακιμίδης Νίκος, ενώ για τους Κρήτες θα είναι ο Σουλακιώτης Σταύρος, Καραγιώργης Γιώργος, Μαριδάκης Γιάννης και Κακλής Γιάννης. Η είσοδος θα είναι με 10 ευρώ. Και θα περιλαμβάνει 1 λίτρο κρασί ή 2 μπύρες ή 2 αναψυκτικά. Όμως έχει και μενού. Φυσικά θα έχει και μενού. Από τους Κρήτες σίγουρα θα περιμένετε να δείτε Αντικριστό. Πω, τι έχει να γίνει. Και από τους Πόντιους θα περιμένετε να δείτε σουβλάκια μαριναρισμένα. Αμάν. Καθώς και πυροσκή. Μην τα λες αυτά και δεν αντέχουμε τέτοιες ώρες. Και πώς μπορούμε να κλείσουμε θέση, εισιτήρια, λίγο εξήγησέ μας. Ναι, βεβαίως. Οι κρατήσεις και προπολήσεις εισιτηρίων θα μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα 69 50 15 22 72 και 69 83 24 90 90. Ωραία. Στη συνέχεια της εκπομπής θα τα επαναλάβουμε έτσι για να ακουστεί και άλλες φορές. Να ενημερώσουμε ακόμη περισσότερο ο κόσμο. Τώρα εγώ θέλω να πω το εξής. Η ιδέα αυτή ήταν να γίνει, να υλοποιηθεί πέρσι, αλλά λόγω της πανδημίας ο σύλλογος, παρόλο που ήταν όπως τα περισσότερα ποντιακά σωματεία και όχι μόνο, πέρασαν μια μεγάλη δυσκολία στο θέμα και της, εδώ ας με διορθώσεις, και στο θέμα της επικοινωνίας
με τα μέλη, αλλά και της επιβίωσης. Ναι. Νομίζω ότι έχοντας κάνει καλούς υπολογισμούς, επειδή είσαι και ο ταμείας και οικονομολόγος κιόλας, ας με διορθώσεις, κατάφερε με δυσκολία να σταθεί ο σύλλογος. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι είχαμε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς ούτε εκδηλώσεις μπορούσαμε να κάνουμε, ούτε πρόβες, δεν είχαμε επαφή με τα μέλη, δεν υπήρχαν έσοδα. Ενώ δυστυχώς τα λειτουργικά έξοδα δεν σταματούσαν να τρέχουν. Μήπως εκεί ανακαλύφθηκε περισσότερο σαν εργαλείο το διαδίκτυο? Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πλέον αποστέλουμε ενημερώσεις στα mail συλλόγου μας μέσω email κυρίως. Ενώ διατηρούμε ακόμα τα SMS για τις μεγαλύτερες ηλικίες που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Επίσης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε την επαφή με τα μέλη μας κάνοντας διαδικτυακά σεμινάρια. Θεωρώ το σημαντικότερο ήταν το σεμινάριο για τα παιδιά που είχαμε κάνει, όπου ενημερώσαμε τα παιδιά μέσα από παρουσιάσεις για τις φορεσίες του πόντου, για τα ήθη και τα έθιμα του πόντου. Πολύ σημαντικό. Και εγώ εύχομαι να επαναληφθεί. Και εμείς το ίδιο, αλλά live αυτή τη φορά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο προγραμματισμός για τη φετινή χρονιά, το 2022, οι πληροφορίες της εκπομπής λένε ότι είναι τέτοιες οι προτάσεις που δέχεστε, αλλά και πέραν κάποιων δικών σας εκδηλώσεων, που θα το πω για να γελάσει και η πρόεδρος, πρέπει να πάρετε το κρεβάτι στο σύλλογο. Η αλήθεια είναι πως έχουμε πολλές προτάσεις για εκδηλώσεις. Αυτό θέλει πάρα πολύ οργάνωση, όπως καταλαβαίνεις. Και η αλήθεια είναι πως τρέχουν οι δουλειές. Πρέπει να το κάνουμε δεύτερο σπίτι μας στο σύλλογο. Έχουμε βάλει καναπέ, όποιος θέλει να ξαπλώνει το βράδυ. Καταλάβατε, δεν είναι τυχαίες πληροφορίες. Εδώ έχουν κάνει ολόκληρο εξοπλισμό. Έχουν βάλει καναπέδες, τραπεζάκια, έχουν ανοίξει κι άλλο το χώρο. Σου λέει κάτι μπορεί να τύχει, κάποιος να τσιμίνει, να έχει κάπου να... Να μείνει. Να κοιμηθεί. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω λίγο να με ενημερώσεις το κομμάτι με τις φορεσιές. Ξέρω ότι ο σύλλογος και προς τιμή του συλλόγου διαθέτει αρκετές φορεσιές. Ποια είναι η υπεύθυνη και έχετε δημιουργήσει ένα κίνητρο σε πολλούς στο να φτιάξουν τις δικές τους φορεσιές? Ναι, η αλήθεια είναι πως η ματοθήκη μας είναι πάρα πολύ πλούσια και είναι όλοι οι διόκτητοι του συλλόγου. Δηλαδή σπάνια θα χρειαστεί να νοικιάσουμε φορεσιές και θα πρέπει να είναι για πολύ μεγάλη εκδήλωση. Οι φορεσιές μας είναι από κυρίως οι γυναικείες ποικίλουν σε περιοχές, οι ανδρικές είναι πάνω κάτω ίδιες, απλά αλλάζει το χρώμα. Οι γυναικείες όμως έχουμε από διάφορες περιοχές του πόντου, από δυτικό πόντο μέχρι ανατολικό. Όποιος έχει παρακολουθήσει έστω και μια από τις εκδηλώσεις μας θα το έχει καταλάβει, την πολυχρωμία, την ποικιλία, τα διαφορετικά σχέδια. Και τα υφάσματα. Και τα υφάσματα εννοείται. Και ο σύλλογος προσπαθεί να στηρίξει τους χορευτές που θέλουν να ράψουν τη δικιά τους φορεσιά. Και στην επιλογή τους, έχοντας μια τεράστια γκάμα, έχουν πολλές επιλογές να δουν τι τους αρέσει. Αλλά προσπαθούμε να βοηθάμε και οικονομικά τους χορευτές. Πολύ σημαντικό. Επίσης, ξεχάσαμε να αναφέρουμε την υπεύθυνη της σηματιοθήκης. Βέβαια. Εγώ σου δώσα πάσα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, θα ζητήσει εκεί που θα πας. Εδώ δεν είναι. Ναι, βέβαια. Η υπεύθυνη της σηματιοθήκης μας, η Δέσποινα Κανάκη Χρυσοχοίδου,
η οποία έχει αυτό το δύσκολο task να πρέπει να οργανώσει την ιματιοθήκη, να ελέγχει τα υφάσματα, τα πάντα, να είναι όλα στην εντέλεια όταν έρθει η ώρα της παράστασης. Δέσποινα, σε νιώθω χρόνια τώρα και μάλιστα τους κυνηγάς. Η αλήθεια είναι αυτή. Άμα είχε και όπλο θα ήταν επικίνδυνη. Παρ' όλα αυτά είναι εξαίρετη. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει κάνει... Είναι... Όμως, δεν κάνει μόνο... δεν ασχολείται μόνο με την ματιοθήκη, ασχολείται και με αφίσες. Ναι, ασχολείται και με τη γραφιστική δουλειά. Γιατί συνέβαλε, νομίζω, αρκετά στο θέμα της εκδήλωσης που πρόκειται... να λάβει χώρα τις επόμενες μέρες. Ναι, βεβαίως. Η Δέσποινα έφτιαξε το πανό, το οποίο, τα πανό βασικά, γιατί θα είναι πολλά, τα οποία θα διαφημίσουμε την εκδήλωσή μας εναρτώντας τα σε... Εγώ ακόμη και τώρα καλώ και προσκαλώ φίλους επαγγελματίες, μέλη και μη μέλη του Συλλόγου να επικοινωνήσουμε το Σύλλογο και με, θα μας πει εδώ ο Χρήστος και σε ποια τηλέφωνα ακόμη, έτσι ώστε και να προβληθούν με ένα διαφορετικό τρόπο και μάλιστα και μέσα από την σελίδα του Συλλόγου, νομίζω έχω μάθει. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα πανό, έχει διπλό τρόπο προβολής. Τα λέω καλά ή... Σωστά, Παναγιώτη, ναι, βεβαίως, έχουμε... Φυσικά η προβολή δεν θα γίνει μόνο στα πανό, τα οποία θα αναρτηθούν σε δρόμους του Αγίου Δημητρίου, Παλαιού Φαλήρου, και στο τέλος θα υπάρχει και ευχαριστήρια επιστολή προς τους... θα γίνει αναφορά και ευχαριστήρια επιστολή προς τους συμμετέχοντες επαγγελματίες. Βεβαίως, θα στείλουμε... Θα, εννοείται πως θα το επικοινωνήσουμε σε όλα τα mail μας, σε όλα τα mail μας, με mail... Για ποιοι στήριξαν το σύλλογό μας αυτό το εγχείρημα. Να μην κοιμάστε αυτές τις μέρες. Δεν πρέπει. Βεβαίως. Θα σπάσουν τα τηλέφωνα. Επίσης θα διαφημιστούν όλοι οι χορηγοί μας και στα social media του σύλλογου. Δηλαδή σε Instagram και Facebook. Ελπίζω έτσι, αν θέλετε, να μας βάλετε και σαν χορηγό επικοινωνίας. Θα ήταν μεγάλη μας τιμή. Βεβαίως. Να μας κάνετε μια μικρή αναφορά. Εμείς είμαστε απλοί και ταπεινοί. Να πούμε τηλέφωνα επικοινωνίας άμα κάποιος ενδιαφέρεται για χορηγούς. Άμεσα επικοινωνία, σήμερα μέχρι αύριο, τηλεφωνήστε. Είναι μεγάλη ευκαιρία προβολής σχεδόν μηδενικού κόστους. Σωστά, είναι 50 ευρώ η συμμετοχή για να αναρτηθεί στο πανό... το λογότυπο της επιχείρησης. Σε 3 ή 4 δήμους. Ναι, όπως είπα, θα αναρτηθεί σε Άγιο Δημήτριο, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο και Δάφνη. Τι λες τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την πρόεδρό μας, κυρία Ράνια Χρυσοχοίδου, στο τηλέφωνο 6936739123 και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματέα μας, την κυρία Τσιμαχίδου Έλενα, το τηλέφωνο 6934-40-57-09. Την τσιμαχή μου την παίρνετε το βράδυ. Πλάκα κάνω. Αστείωμαι. Μάλιστα. Όμως, παντοφωνάτσο να ακουστεί μέχρι τον Ψιλωρίτη. Εμείς οι Πόντιοι λατρεύουμε την Κρήτη. Είναι αλήθεια. Είμαστε αδέρφια με τους Κρήτες. Για πες και άλλη μια μαντινάβα εκεί που λέει Πόντι. Οι Πόντι και οι Κρητικοί, όπου και να βρεθούν, τσίπουρο πίνουν κερακί και οι λύρες και λαϊδούν. Αυτά είναι. Πραγματικά, έχω ξεκινήσει ένα προσωπικό εντός εισαγωγικών αγώνα επικοινωνίας, διότι σήμερα θα μου επιτρέψει να αφιερώσω στην οικογένειά μου την εκπομπή και στους δύο συλλόγους, και στο Σύλλογο Ποντίων η Μαύρη Θάλασσα αλλά και στο Σύλλογο Κρητών του Αγίου Δημητρίου, γιατί πλέον έχω συγγενείς και στην Κρήτη και βέβαια είμαι ποντιακής καταγωγής. Οπότε
πλέον πατώ και από τις δύο μεριές. Και πολύ καλά κάνεις. Και έχουμε και πολύ καλή σύνδεση και κάνει τεράστια δουλειά που πρέπει να αναφέρουμε στον αντιπρόεδρό σας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο αντιπρόεδρος μας είναι η γέφυρα μεταξύ του συλλόγου μας και της Ένωσης Κριτών Αγίου Δημητρίου. Ο οποίος είναι ο... Ο οποίος είναι ο Γερβάσιος Κατσότης. Ο οποίος λόγω της... λόγω και προσωπικών σχέσεων που έχει με... Μάλιστα. Με το Σύλλογο Κριτών. Μας έχει φέρει πιο κοντά τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε αυτό το μεγάλο κριτικοποντιακό γλέντι. Έχει δώσει ψυχή και σώματι, έχει δοθεί πάνω σε αυτό από ό,τι μαθαίνω. Κουράγιο Γερβάσε, πλησιάζει ο καιρός. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία. Να ευχηθούμε να γίνει θεσμός. Και νομίζω αυτό είναι ο κρυφός πόθος και των δύο συλλόγων. Νομίζω ναι, αυτό είναι. Θέλουμε να γίνει θεσμός, θέλουμε να καθιερωθεί κάθε χρόνο. Ο στόχος μας έτσι είναι ώστε αυτός. Να θέλουμε και άλλους καλλιτέχνες, πιο πολύ κόσμο. Βεβαίως, πιο πολύ κόσμο. Φυσικά θα χρειαστούμε και ακόμα μεγαλύτερο χώρο για πιο πολύ κόσμο. Εντάξει. Όλοι από κάπου ξεκινήσαν, λέει. Σωστά, φέτος πρώτη φορά. Να θυμίσουμε, τώρα μου δεις μια πολύ ωραία πάσα, την πρώτη εκδήλωση που είχε κάνει η νεολαία του συλλόγου, η Μαύρη Θάλασσα, και μετά, τι έγινε? Μετά χρειάστηκε η επόμενη χρονιά να πάτε πού? Στην αρχή ξεκινήσαμε από ένα απλό δημοτικό, μια χώρα, μια έτσι εκδηλώσεων ενός δημοτικού και καταλήξαμε να κλείσουμε ένα ολόκληρο γήπεδο μπάσκετ μετά από 3 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι είναι να μην ξεκινήσουν. Είναι και κουζουλί και γυαλίζει το μάτι τους, με την καλή έννοια. Είναι αυτή η χαρά που βλέπουμε στους νεότερους να συνεχίζουν την παράδοση, τα ήθη και έθιμα του τόπου μας και ιδιαίτερα της Κρήτης και του Πόντου. Νιώθεις ότι όταν έχεις ασχοληθεί τόσα χρόνια ότι κάτι έχει γίνει, κάτι αφήνεις πίσω σου και νιώθω ιδιαίτερα συγκίνηση και χαρά, διότι πριν χρόνια με ρωτάγανε η νεολαία, γύριζα πίσω και δεν έβλεπα. Τώρα γυρίζω πίσω και βλέπω κόσμο και νέο κόσμο και αυτό είναι το μπράβο, ο κόπος όλων που έχουν δώσει την προσωπική τους προσφορά, γιατί πρέπει να πούμε ότι εδώ είναι και η έννοια του εθελοντισμού. Εδώ πραγματικά συμβαδίζει ο πολιτισμός, η παράδοση και ο εθελοντισμός και το βλέπουμε καθημερινά μέσα στο σύλλογο. Νομίζω, Χρήστο μου, Ναι, βεβαίως. Όλοι... Σε κάθε φάση της ζωής και στην καθημερινότητα και μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε όμως και την κοινωνική διάσταση του Συλλόγου που πραγματικά έχει βοηθήσει αρκετά μέλη του Συλλόγου στις δύσκολες εποχές που ζούμε, γιατί όλα δεν είναι στρωμένα με ροδοπέταλα, αλλά και τη συμμετοχή σε πιο μεγάλες, ας το πω, δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Ναι, βεβαίως. Προσπαθούμε πάντα να βοηθήσουμε τους οικονομικά στενέστερους στους μέλη του συλλόγου μας. Επίσης, ο σύλλογός μας, είμαστε πολύ εθελοντές μοδότες. Πολύ σημαντικό. Και διατηρούμε τράπεζα αίματος, οπότε ώστε άμα κάποιος χρειαστεί να μπορέσουμε να βοηθήσουμε.
Το είπα αυτό διότι ακόμη και αυτή η εκδήλωση είναι μια ανάσα για τον κόσμο που επί δύο χρόνια, συγγνώμη για την έκφραση που θα πω αγαπητοί φίλοι, και νομίζω κάπου όλοι θα συμφωνήσουμε, νιώσαμε έναν εντός εισαγωγικών ή εκτός εγκλεισμό λόγω των συνθήκων και μας δίνει τη δυνατότητα η εκδήλωση η οποία θα συμβεί πότε? Στις 2 Ιουλίου. Πού? Στον Άγιο Δημήτριο. Να πούμε λεπτομέρειες ακόμη ξανά. Να τις πούμε πάλι λεπτομέρειες. Στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου. Από πού μπαίνουμε? Από είσοδο από Θεομήτωρος. Ποιοι συμμετέχουν? Από μουσικούς στα ποδιακά θα έχουμε τον Ανέστη Ιωακιμίδη. Τον Ανέστη Ιωακιμίδη! Τον Κατσότη Περικλή. Τον Κατσότη Περικλή που θα με κυνηγήσει που δεν έχει έρθει ακόμα εδώ. Τον Ιωσιφίδη Γιώργο. Τον Ιωσιφίδη Γιώργο. Και τον Ιωακιμίδη Νίκο. Και τον Ιωακιμίδη Νίκο. Και από τους κριτικούς θα έχουμε τον Σουλακιώτη Σταύρο. Σουλακιώτη Σταύρο. Καραγιώργη Γιώργο. Καραγιώργης Γιώργος. Μαριδάκης Γιάννης. Μαριδάκης Γιάννης. Και Κακλής Γιάννης. Και Κακλής Γιάννης. Πω ονόματα. Μεγάλα. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι με αυτή την εκδήλωση που προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο μια ευκαιρία με χαμηλό κόστος να βγει και να ξεδώσει από την κλείσιμο αυτό των αγωτών. Εδώ πρέπει να σταθούμε, διότι πραγματικά δίνεται τη δυνατότητα σε οικογένειες και μάλιστα που δεν θα το, όχι να το σκεφτούν, δεν θα το τολμούσαν καν, να πάρουν την οικογένεια με ασφάλεια, γιατί πρέπει να πούμε και αυτό, και τηρώντας τα μέτρα, διότι δεν έφυγε, μας είπε καλό καλοκαίρι, αλλά θα ξανάρθει, γύρω από εμάς είναι ο κορονοϊός, να τα λέμε ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα, και οι επιστήμονες μας επισημαίνουν εδώ, ακούσαμε ότι πάμε για τέταρτη δόση. Άρα, με προσοχή, αλλά πραγματικά χρειαζόμαστε μια ανάταση ψυχής, την οποία μας δίνει ευκαιρία αυτή η εκδήλωση που θα λάβει χώρα 2 Ιουλίου στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου. Σωστά, έσοδος από Θεομήτωρος. Και η πρόταση είναι ότι μπορεί όλη η οικογένεια, φίλοι, γνωστοί, όλοι να γίνουμε μία παρέα, πραγματικά να γίνουμε μία παρέα, Κρήτες, Πόντι και όχι μόνο, γιατί απευθυνόμαστε σε όλη την Αττική. Εννοείται, όχι μόνο σε όλη την Αττική. Είναι ένα κάλεσμα όχι μόνο στους Δήμους, αλλά σε όλη την Αττική και βέβαια σε όσους κάλεσμα και στον απόβημο ελληνισμό που τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα μηνύματα που δέχομαι από Γαλλία, Κύπρο, Γερμανία πάρα πολύ και Ολλανδία που ξέρω ότι φέτος θα επισκεφτεί την Ελλάδα και προγραμματίστε αν είναι δυνατόν να είστε εδώ σε αυτή την εκδήλωση. Πραγματικά σας μιλώ, θα σας μείνει αξέχαστη. Όμως πώς μπορούμε να έρθουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να επικοινωνήσετε για να κλείσετε τα εισιτήριά σας στα παρακάτω τηλέφωνα 6950 15 22 72 και 6983 24 90 90 με 10 ευρώ η είσοδος και η οποία συμπεριλαμβάνει 1 λίτρο κρασί ή 2 μπύρες ή 2 αναψυκτικά. Με μέτρο κιόλας, γιατί μετά πρέπει να γυρίσουμε ασφαλή στο σπίτι. Βεβαίως. Πάνω από ασφαλή οδήγηση. Ναι, αλλά έχει... Δεν θα πούμε μόνο. Εδώ που είπες πριν έχει... Θα γευτούμε λίγο από κριτική παραδοσιακή κουζίνα και την ποδιακή κουζίνα. Βεβαίως. Θα έχουμε το κριτικό αντικριστό. Θα έχουμε σουβλάκια μαριναρισμένα. Θα έχει και πιλάφι. Έτσι έχω μάθει. Θα έχει και πιλάφι, εννοείται. Κριτικό, το γαμοπίλαφο είναι κλασικό έδεσμα. Επίσης θα έχουμε και πυροσκή. Όχι, μόνο ξέρεις την όρεξη τώρα. Μην το χάσετε, ειλικρινά σας μιλώ.
Ξέρω ότι εγώ συνήθως δεν επιμένω σε εκδηλώσεις, απλά κάνουμε προτάσεις από την εκπομπή, αλλά αυτό πραγματικά αξίζει. Και γιατί δίνει τη δυνατότητα σε μια οικογένεια με χαμηλό κόστος το να βγει, να διασκεδάσει παρέα με φίλους. Όχι μόνο μια οικογένεια, να πάρετε και τους φίλους σας. Και τους φίλους και τους κουμπάρους και, και τα νύψια, όλοι μαζί μια παρέα. Θέλω να κλείνετε ανά 20-40-50 άτομα, λέτε, εκπροσωπώ 50 άτομα, έρχομαι την τάδε μεθαύριο, αύριο και θέλω 50 εισιτήρια. 50 ευρώ, 50 ευρώ, 5 άτομα. Παιδιά, δεν το συζητάμε. Για σκεφτείτε μόνο ότι θέλετε 50 ευρώ για να βάλετε μπρος το αυτοκίνητο. Μήπως και καταφέρετε να φτάσετε σε ένα κέντρο διασκεδάσεως που πραγματικά να βλέπετε τα κέντρα διασκεδάσεως, αλίμονο δεν το συζητάμε. Γιατί θα σας μίσω και την προηγούμενη εκπομπή, μιλήσαμε για την εστίαση και τον τουρισμό και το ένα κομμάτι έχει να κάνει και με τη ψυχαγωγία. Και εδώ ερχόμαστε σήμερα να βάλουμε μια άλλη παράμετρο, ψυχαγωγία και παράδοση. Ό,τι πιο καλύτερο μπορεί να συμβεί στα νότια προάστια. Πες τα, Χριστόβα, λέω εγώ, καλούμε και προσκαλούμε όλο τον νομό Αττικής και όχι μόνο. Έτσι, είναι αλήθεια, είναι η πρώτη, νομίζω είναι η πρώτη φορά που κάνουμε, γίνεται μια τέτοια εκδήλωση στους δήμους μας. Το μεγαλύτερο κάλεσμα που έχει γίνει ποτέ, από τότε που υπάρχει ο Σύλλογος Ποντίων. Το 1988. Αυτά είναι. Μην το χάσετε, ειλικρινά, το Σάββατο 2 Ιουλίου στον Άγιο Δημήτριο με τους μουσικούς Ιωακιμίδη Ανέστη, Κατσότη Περικλή, Ιωσιφίδη Γιώργο, Ιωακιμίδη Νίκο, Τουλακιώτη Σταύρο, Καραγιώργη Γιώργο, Μακρυδάκη Ιωαγιάννη και Κακλή Γιάννη. Ένα μπράβο στην πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων η Μαύρη Θάλασσα, κυρία Αράνια Χρυσοχοίδου, που πρωτοπορεί με το δυναμικό νεανικό ΔΣ, αλλά και τον πρόεδρο της Ένωσης Κριτών Αγίου Δημητρίου, τον κύριο Μαμαλάκη Στέλιο, που πιστεύω θα τον συναντήσω εγώ πριν την εκδήλωση να μας πει και δύο κουβέντες. Όμως εγώ ξέρω ότι δεν σταματάτε. Το Σεπτέμβριο τι έχετε πάλι, πού θα πάτε? Θα πάτε Βελφούς, πού θα πάτε? Ναι, όπως είπαμε πριν, χάρη τη στήριξη των μελών της ηματιοθήκης μας, που πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι, έχουμε πρόσκληση για τους Δελφούς, όπου έχουμε καλεστεί να συμμετέχουμε σε εκδήλωση για την ειρήνη. Για την ειρήνη. Είναι επίκαιρο το θέμα. Και μετέπειτα έχουμε και εκδηλώσεις στον Άγιο Δημήτριο, αλλά και τις Ιωνικές γιορτές στον Δήμο μας στη Νέα Σμύρνη. Εγώ βλέπω να παίρνετε ένα φορτηγό ή ένα τροχόσπο, κάτι θα πάρετε. Εσείς θα μετακινήσετε από το ένα μέρος στο άλλο. Μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Θα εναλλάζετε. Πρέπει να κάνετε και πάγκο, ας πούμε. Κάτσε εσύ τώρα εδώ και θα πάνε οι άλλοι. Πω. Επειδή είχα δει πέρσι, ήταν το Σεπτέμβρη, είχε γίνει μια εκδήλωση. Ετοιμάζονται να κάνουν την τελευταία πρόβα πάνω στη σκηνή. Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση παρουσίασης για το ημερολόγιο ήταν. Και λέει ο ηχολήπτης, πες τους να κατέβουν. Δεν κατέβαινε αυτοί. Αυτοί ήταν να ανέβουν. Τώρα πια δεν κατεβαίνουν. Και πραγματικά από εκείνη την μέρα μέχρι και τώρα δεν κατεβαίνουν. Με τίποτα. Αλλά έχουμε μια πρόταση. Το Σάββατο 2 Ιουλίου οι πρωταγωνιστές ποιοι είναι? Τα μέλη, οι φίλοι και όλος ο κόσμος που θα έρθει να ψυχαγωγηθεί, να τραγουδήσει, να γίνει μια παρέα και να χορέψει.
Βεβαίως, τους περιμένουμε όλους στις 8.30 ώρα το απόγευμα να γλυκίσουμε. Ναι, συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Όπα. Επειδή θεωρώ θα είναι τόσος κόσμος, καθοδήγησή μας λίγο τι έχει συμβεί στο θέμα του πάρκινγκ. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσετε αν δεν έχετε ακόμη, γιατί θεωρώ ότι όλοι δεν μπορούν να έρθουν με μέσα μεταφοράς. Μιλάμε για τόσο κόσμο. Και με τα πόδια να έρθουν πάλι είναι κόσμος. Είναι ένα θέμα γιατί η περιοχή είναι λίγο δύσκολη. Άρα δίνω μια ωραία πάσα σε όλους. Δεν θέλω να πεις κάτι τώρα. Αλλά είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Το θέμα του πάρκινγκ. Δεν ξέρω να έχεις κάποια πληροφορία. Αν δεν έχεις δεν πειράζει. Αλλά θέλω πάντως να το σκεφτείτε σοβαρά. Γιατί είναι σημαντικό. Γιατί ο άλλος, ο Έλληνας, άμα αρχίσει και δυσάρεσε, γιατί κάνει ένα τσαφ και έφυγε. Και θα λέει, μα λέει τώρα στην εκδήλωση πάμε. Ναι, μα okay, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Πρέπει δηλαδή να το κάνουμε και λίγο πιο απλό του καθενός που θέλει να έρθει. Βεβαίως, θα το θέσω την επόμενη συνάντηση που έχουμε μαζί με τους κρίτες και θα βρούμε μια λύση. Με κάποιον τρόπο. Ναι. Όσο είναι εφικτό βέβαια. Φυσικά, έτσι. Στα πλαίσια του εφικτού. Γιατί η περιοχή δεν δείχνει τόσο για μεγάλο όγκο. Μιλάμε για μεγάλο όγκο αυτοκινήτων. Εμένα η πρόταση μου είναι τριγύρω. Καλό είναι να μάθουμε λίγο να περπατάμε και να γνωρίσουμε και την περιοχή. Γιατί είναι σχεδόν σαν σταυροδρόμι των Δήμων. Εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό σημαντικό, το οποίο είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να λάβετε υπόψη. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Επίσημοι καλεσμένοι. Γενικά, πρέπει να δώσετε μια βάση στους επίσημους καλεσμένους και κάποιοι να έχουν το βάρος των καλεσμένων από την ώρα που θα έρθουν μέχρι την ώρα που θα φύγουν. Διότι, θα σου πω έτσι, για να το ξέρεις, θα μεταφέρεις και στην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η οποία είναι η Πέννη Καρακασίδου. Πολλούς χαιρετισμούς, ότι είναι λίγο παράξενη αυτή η επίσημη. Καλοί άνθρωποι είναι, αλλά μερικοί είναι λίγο παράξενοι. Άμα δεν τους πολύ δώσει σημασία, μην τον είπατε, μην τον απαντήσετε. Σηκωθήκαν και φύγανε. Και έρχονται περισσότερο για τις φωτογραφίες. Ας με συγχωρέσετε, εγώ εδώ λέω αλήθειες. Εδώ λέμε αλήθειες. Αλλά τους θέλουμε. Όλοι καλοί χωράνε. Εννοείται πως όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στο πλέον μας. Όλους τους θέλουμε. Ανεξαρτήτως πεπιθήσεων, χρωμάτων, βάρος, ύψους, μεγέθους, τα πάντα όλα. Γιατί υπάρχει αυτό που είπαμε και πριν, η εγκαρδιότητα και η φιλοξενία που διακρίνει και τους Κρήτες και τους Πόντιους. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και ιδιαίτερα στη φιλοξενία, είναι κάτι που μας διακρίνει και γενικότερα σαν λαό και μας το αναγνωρίζουν και διεθνώς. Και τώρα μου ήρθε μια πολύ ωραία ιδέα. Στείλτε μία πρόσκληση και θα ενημερώσω πώς στο Υπουργείο Τουρισμού. Όποιος κατάλαβε. Όποιος κατάλαβε. Θα συζητήσω και αυτή την πρότασή σου μετά στο Συμβούλιο, Παναγιώτη. Θα δώσουμε ένα τίτλο. Προσπαθώ να βρω ένα τίτλο ξεχωριστό. Θα σου φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν είχα κάνει μια παρουσίαση πριν μερικές εκπομπές πίσω για το πολιτικό οργανισμό του Δήμου Αλίμου, μου λένε, ξέρεις, ο Άλυμος είναι η γενέτειρα του Θουκυδίδη. Περιμένω να ακούσω ότι κάτι έχουν κάνει για το Θουκυδίδη. Προχωράει η συζήτηση. Λέω, συγγνώμη,
Έχω να κάνω μία πρόταση. Γιατί δεν έχετε κάνει τα θουκυδίδια? Μου λέει παρακαλώ. Λέω τα θουκυδίδια. Θεσμός. Ιστορία. Πολιτισμός. Παιχνίδι φυσαυρού. Ενημέρωση. Περίπατη. Έχετε σημεία. Αναγνωρισμότητας. Φεστιβάλ χορού. Παράδοση. Ήθη. Έθιμα. Παιδιά, είστε μια ανάσα από την παραλία. Είστε κοντά στα ξενοδοχεία. Δηλαδή, πρέπει να βλέπουμε και λίγο γενικά τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα, όταν λέω, είναι να βλέπεις το σήμερα. Γιατί κάποιος θα με πει και ρομαντικό. Όχι, δεν είμαι ρομαντικός. Είμαι πραγματιστής. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση με το σκεπτικό της επόμενης που θα είναι θεσμός. Με αυτό το σκεπτικό να πάτε πότε? Στις 2 Ιουλίου. Έτσι δυναμικά να πάτε. Στις 2 Στις Ιουλίου. 2 Ιουλίου, στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου, ώρα έναρξης 8.30. Πάτε λίγο νωρίτερα για να διευκολύνετε και το έργο των διοργανωτών. Μην είστε ακριβώς 8.30 και πείτε «Α, εμείς ήρθαμε», ούτε μην πάτε από 6 ώρα. Πάτε στις 8, 8 παρά. Να βοηθήσουμε και λίγο το έργο των διοργανωτών. Σκεφτείτε ότι μπορεί να υπάρχει το θέμα του πάρκινγκ, άρα δώστε ένα περιθώριο και σε εσάς τον χρόνο, αλλά και στους διοργανωτές να μπορούν να σας εξυπηρετήσουν καλύτερα, να σας καθοδηγήσουν. Και τραγουδούν και παίζουν ή και τραγουδούν και παίζουν ή είναι συντελεστές. Ο Ιακιμίδης Ανέστης, Κατσιώτης Περικλής, Ιωσήφιδης Γιώργος, Στο τέλος Ιωακιμίδης το βράδυ θα τα Νίκος. λέει στον ύπνο του, να τα δείτε. Και από τους Κρήτες, Σουλακιώτης Σταύρος, Καραγιώργης Γιώργος, Μαριδάκης Γιάννης, Μακρυδάκης, συγγνώμη, Γιάννης και Κακλής Γιάννης. Εγώ να πω καλό και προσκαλώ τους κριτικούς συλλόγους και τους ποντιακούς συλλόγους του νομού Αττικής. Κάνουμε πρόσκληση από εδώ στον κύριο Πατούλη. Θα ήταν μεγάλη μας τιμή να παρευρεθεί σε αυτή την εκδήλωση. Εκδήλωση χαράς, εκδήλωση παράδοσης, ανάταση ψυχής. Να γίνουμε όλοι μια παρέα. Να περάσουμε καλά, με ασφάλεια. Και είναι αυτό που λέει, ας αρχίσουν οι χοροί. Βεβαίως. Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά, να επαναλάβουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τον τρόπο από απόψε κιόλας, σηκώστε το τηλέφωνο για κρατήσεις, πραγματικά να προλάβετε, να είστε από τους πρώτους που θα κάνετε κρατήσεις, μαζικές κρατήσεις, τον τρόπο θα σας το πούνε οι διοργανωτές, όπου θα τους βρείτε στα εξής τηλέφωνα. 6950 15 22 72 και 6983 24 90 90. Θα επαναλάβω την πρώτη ματινάδα πριν σιγά σιγά κλείσουμε την εκπομπή. Δύο τόποι που αφήσανε ιστορία στον πλανήτη είναι ο Πόντος ο Τρανός και η δοξασμένη Κρήτη. Μην χάσετε αυτή την εκδήλωση, γιατί απλά κάποιοι θα σας λένε «Ήσουνα κι εσύ». Όχι, έχασες. Έχασες. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία για ψυχαγωγία, και το κίνητρο είναι με πολύ χαμηλό κόστος. Όλη η οικογένεια, ο καθένας να πάρει την οικογένειά του να διασκεδάσει με τα παιδιά του, να χαρεί. Ξέρω ότι υπάρχουν και μικροεκπληξούλες πάνω την ώρα της σκηνής μουσικά. Έχω καλύτερο ρεπορτάζ. Ειλικρινά σας μιλώ από καρδιάς, μην το χάσετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπητό Χρήστο Κατσατζίδη,
μέλος της χωριστικής ομάδας και ταμεία του Βουσού της Ένωσης Ποντίων η Μαύρη Θάλασσα. Καλή επιτυχία, είναι σίγουρο ότι θα έχετε. Εύχομαι να μην κοιμάστε αυτές τις μέρες και να σηκώνετε συνέχεια τηλέφωνα, να γίνει πανικός, να γίνει χαμός. Καλή επιτυχία λοιπόν και να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία σήμερα. Και εσείς φίλοι μου μείνετε συντονισμένοι, διότι σας έχουμε έκπληξη την άλλη Πέμπτη. Να είστε όλοι καλά και προσοχή στο δρόμο.